Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα. Τέταρτο βίντεο στο Γίνε και εσύ Pro. Και σήμερα θα σας δείξω πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα αυτόματο φουρνάκι. Πάμε. Αρχικά για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε βασικά τρία μόνο πράγματα. Και αυτό είναι ο φούρνος φυσικά, ένα μπαούλο ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε και βαρέλια ή το τι άλλο ξέρω εγώ είναι για αποθήκευση. Και εδώ πέρα μια χωάνη. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τη βάση όπου είναι τα μπαούλα. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε εξω, όσο θέλετε εσείς, όσο μεγάλο θέλετε να κάνετε το smelting. Εγώ θα το κάνω προς το παρόν μέχρι εδώ. Έτσι, για να είναι και μέσα στο pattern. Επομένως βάζουμε τα μπαούλα μας στο έτσι. Από πίσω βάζουμε τις χωάνες μας κλικάροντας πάνω στον μπαούλο για να συνδεθεί με τον μπαούλο. Πώς το κάνετε αυτό? Απλά πατάτε shift και απλά κάνετε κλικ πάνω στον μπαούλο, δεξί κλικ με τη χωάνη για να μπει. Διαφορετικά δεν μας γίνεται. Επομένως πατάμε shift και φροντίζουμε όλα μας τα κλικ ξανά πάνω στα μπαούλα. Δηλαδή μην μας ξεφύγει ξέρω και κλικάρουμε ξέρω εδώ, γιατί από ό,τι βλέπετε θα ενωθεί με το hopper δίπλα και δεν θα λειτουργήσει η φάρμα. Επομένως, πάνω στα μπαούλα κλικάρουμε για να μπορέσουν όλα να έχουν αυτήν εδώ την κλίση από ό,τι βλέπετε. Τα έχουν όλα. Αν μπορείτε να δείτε καλύτερα. Λοιπόν, τώρα βάζουμε τα φουρνάκια μας. Ότι, για τουλάχιστον για ό,τι χρήση θέλετε εσείς, άμα θέλετε να είναι το smelting σας μόνο για ορυκτά μπορείτε να βάλετε ψυκά μήνους. Άμα θέλετε μόνο να ψήνετε τα φαγητά σας μπορείτε να βάλετε καπνιστήρια τροφίμων. Ή άμα θέλετε να τα έχετε όλα μπορείτε να βάλετε τους κλασικούς φούρνους εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ξαράμε τις χωάνες και βάζουμε στα από πίσω. Ένας πολύ καλός τρόπος αλλά και γρήγορος για να μπορείτε να το κατορθώσετε αυτό χωρίς να κάνετε 500 κινήσεις και τέτοια. Μπορείτε πολύ απλά να πετάξετε, να πατήσετε shift και ταυτοχρόνως να πατήσετε και το space. Και από ό,τι βλέπετε δεν με προσγειώνει. Με αποτέλεσμα να μπορέσω να βάλω τα hoppers γρήγορα πάνω στους φούρνους. Με την ίδια τακτική που κάνουμε και με τα σεντούκια. Όλα να κοιτάνε μέσα στους φούρνους από ό,τι βλέπετε. Έτσι, λοιπόν, μια χαρά εδώ. Τώρα θα πάμε σε όποια γωνία θέλουμε. Εγώ προσωπικά θα πάρω από εδώ. Θα βάλουμε μια εξτρά για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα σεντούκι στο έτσι, για να μπορέσουμε να βάζουμε τα καύσιμα. Έτσι, εδώ πέρα θα βάζουμε τα καύσιμα. Αυτά εδώ πέρα τα καύσιμα θα πηγαίνουν σαν hoppers. Έτσι, όποιο ξέρω εγώ φουρνάκι ξέρω εγώ είναι γεμάτο εδώ πέρα με καύσιμο, ξέρω και το ίδιο το χωάνι και η ίδια χωάνι εδώ πέρα, θα προχωράει στην επόμενη μέχρι κάποια σημεία τα γεμίσει όλα. Θα το δούμε αυτό παρέα. Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε εδώ. Για την ακρίβεια μπορείτε να το κάνετε και έτσι άμα θέλετε. Μισό. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι για να ουσιαστικά να λειτουργήσει πιο καλά το σχέδιο. Έτσι, πηγαίνουμε σε όποια μερία θέλουμε. Ο πρώτος hopper θα κοιτάει εδώ προς τα κάτω και οι υπόλοιποι hoppers θα κοιτάνε όλοι μαζί εδώ. Και όταν ξέρω γεμίζουν αυτά εδώ πέρα, αυτά ταυτοχρόνως θα γεμίζουν εδώ παραδίπλα μέχρι να φτιάξει γενικότερα να σορτάρει όλα τα αντικείμενα, τουλάχιστον τα καυστικά υλικά. Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε εδώ, θα κάνουμε κλικ πάνω εδώ με shift όπως είπαμε για να μπορέσουμε να βάλουμε τις χωάνες ακριβώς πάνω στους φούρνους, όπου εδώ πέρα θα μπορούμε να βάζουμε τα αντικείμενά μας για να μπορέσουν να ψηθούν. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε εδώ με την ίδια τακτική και βάζουμε μπαούλα πάνω στους hoppers. Το ίδιο και εδώ πέρα. Ωραία. Και σε θεωρητικό επίπεδο σχεδόν είναι τελειωμένη η φάρμα μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε εδώ πέρα δύο χωάνες, ώστε εδώ πέρα όπως είπα και πριν να μπορέσουμε
να μπορούμε να βάζουμε τα καυστικά μας υλικά, αλλά ταυτοχρόνως και να υπάρχει και διαθέσιμος χώρος. Θα το δούμε και τώρα αυτής αμέσως αυτό, μιας που τελείωσε η φάρμα. Αυτή ήταν η φάρμα, δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Λοιπόν, για να πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, κατά προσέγγιση πάρτε λάβα που ψήνει μέχρι 100 φορές το ένα φαγητό, ξέρω, ή ορυκτό, τι θέλουμε να ψήσουμε. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι, θα πάρουμε αυτό και θα το απλώσουμε πατώντας τη ροδέλα όλο εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε. Και τώρα από ό,τι βλέπετε τα παίρνει, από ό,τι βλέπετε. Τον ένα τον έβαλε, έτοιμο και εδώ. Ορίστε και αυτό που σας είπα μόλις τώρα. Να βλέπετε. Τώρα που ουσιαστικά αυτό άδειασε ο χώρος, βασικά άδειασε, ξέρω, τελείωσε, θα πάει εδώ. Και τώρα από ό,τι βλέπετε θα πάει εδώ. Και ουσιαστικά έχει απλωθεί όλο το υλικό προς καύση, για να μπορέσουμε να ψήσουμε τα πράγματά μας. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλο άμα θέλουμε, για να μην πηγαίνουμε κάθε τόσο στον κάτω κόσμο, και καλά, για να μπορέσουμε να παίρνουμε λάβες κάθε τόσο και κάθε τόσο. Εντάξει, αυτό μπορεί να σας κοστίσει λίγο σίδερο, αλλά εντάξει, άμα έχουμε iron farms και γενικότερα είμαστε κάθε τόσο στο mine, κάτι που εγώ γουστάρω, μου αρέσει πολύ να κάνω mine και τέτοια, μπορώ να έχω όσο σίδερο γουστάρω και όλα είναι κομπλέ. Λοιπόν, αυτό είναι. Ας πάρουμε τώρα και κάτι να ψήσουμε για να δούμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το σίδερο. Έτσι, και εδώ πέρα ας πάρουμε να ψήσουμε, ξέρω εγώ, χοιρινή μπριζόλα. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα, το πετάμε και από ό,τι βλέπετε αυτό ξεκινάει να ψήνει. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε το χοιρινό μας. Να, από ό,τι βλέπετε, τον άδειο κουβά που μόλις χρησιμοποιήθηκε θα τον πετάει κατευθείαν εδώ πέρα. Και εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, το υλικό που ψήνουμε, και εδώ πέρα οι χοιρινές μπριζόλες. Εντάξει, το παίρνουμε, ξέρω εγώ, και το τρώμε, ξέρω, σαν άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά.